Πάμε. Ναι, λοιπόν, για το θέμα των απουσιών. Σε προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο δέχτηκα μια επίθεση από τον κύριο Βασιλάκη για το πώς δικαιολογούμε τις απουσίες. Ίσως να είχε και λίγο δίκιο τότε, απλώς επειδή είπαμε πάρα πολλά μετά, χάθηκε η ουσία του θέματος. Το ότι στέλνει ένας ένα mail και λέει «Δεν μπορώ να παρευρεθώ γιατί έχω δουλειά ή γιατί είμαι στην Αθήνα ή γιατί έτσι κι αλλιώς», δεν είναι και αιτιολογία δικαιολογίας της απουσίας του. Συγγνώμη να σε παρέμβω, και όταν γίνεται επαναλαμβανόμενα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μα να σου πω κάτι, το αν γίνει, κυρία Σκολαρίκη, το να γίνει μια φορά, δεν παίζει για κανέναν ρόλο αν είσαι δικαιολογημένος απόν ή αν είσαι απόν αδικαιολόγητος, γιατί δεν έχεις καμία επίπτωση. Όταν όμως είσαι επαναλαμβανόμενα, δεν μπορεί να καλύπτεσαι πίσω από το στενό ένα mail. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο που μόλις πήραμε απουσίες, παρότι κάποια μέλη που απουσιάζουν έχουν στείλει mail δικαιολογημένος, έχω αναφέρει μόνο τον κύριο Βασιλάκη που είναι στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αδικαιολόγητοι. Ή στείλαν mail ή δεν στείλαν. Αυτό το λέω για να σου προς το σώμα και για να βγει και από τη δύσκολη θέση η κυρία Γουλούρη. Πώς? Ο κύριος Μέξας είναι διαδικτυακά, είναι μέσα. Επίσης, ναι. Αν μου επιτρέπετε, θεωρώ απαράδεκτο τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, ενώ καλούν το ΔΣ, ναι, να μην έρθουν. Κάποια μέλη. Όλοι είμαστε επαγγελματίες, λοιπόν, όλοι τρέχουμε. Και εκτός είναι απαράδεκτο. Και εκτός αυτού θέλω. Πληρώνεται για την Διοικητική Επιτροπή. Και εκτός αυτού θα ήθελα, θα ήθελα και μία από. Πληρώνεται. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και θα ήθελα και κάτι άλλο. Επειδή πάμε και προς τις εκλογές και πολλά θα δούμε και επειδή δεσμεύεται και ο χρόνος, είναι σύντομος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές και θα πρέπει να γίνουν επαναλαμβανόμενα διοικητικά συμβούλια για να προγραμματίσουμε κάποια πράγματα όπως η έκθεση η οποία μας καίει, έτσι. Η έκθεση δεν μπορούμε να πάμε 10 Νοέμβρη να την κανονίσουμε, πρέπει να έχει γίνει πολύ πιο πριν. Λοιπόν, θα ήθελα, αν συμφωνεί το σώμα, να γίνονται γνωστά με ένα μικρό δελτίο τύπου αυτό, τα ονόματα, ποιοι συμμετέχουν και ποιοι δεν συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Σπάθουλα, είδαμε και τον, είδα και τον κύριο Παναγιώτη. Μετά από 10 απουσίες ήρθε και ο κύριος Παναγιώτης. Ήταν και ο κύριος Παναγιώτης. Τον παρακαλέσανε, φαίνεται και ο κύριος Καλούς. Του λέει, έλα σε παρακαλώ πολύ, εδώ πέρα θα διαλυόμαστε. Αυτό είναι το επιμελητήριο Κέρκυρας. Επιμελητήριο ντροπή για τους επαγγελματίες. Επιμελητήριο ντροπή. Εγώ να σου πω ότι είδα και κάποιους που δεν τους είχα ξαναδεί και μάλιστα ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και ρώταγα κιόλας ποιος είναι, ούτε τα μέλη δεν ξέρανε να μου απαντήσουν. Εντάξει, λοιπόν, Διονύση, δεν έχεις άλλο χρόνο γιατί έχεις και πάρα πολλά θέματα και πολλές αποκαλύψεις στη δεύτερη ενότητα.